κάτω, κάντε μια κουβέντα τις επόμενες ημέρες και εδώ είμαστε να δούμε τι από όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν, συζητήθηκαν, μπορούμε να... Στο Κέντρο Φυσικής Ιατρικής Αποκατάστασης στην Χρυσούπολη βρέθηκε ο βουλευτής Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας Μακάριος Λαζαρίδης, ο οποίος άκουσε τα προβλήματα, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε ότι βρέθηκε και λύση στο θέμα της μετακίνησης, η οποία θα πραγματοποιείται 5 ημέρες την εβδομάδα όπως ήταν το αίτημα. Επισκέφτηκα σήμερα το Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης εδώ στην Χρυσούπολη για να συζητήσω με τους ανθρώπους που προσφέρουν τα μέγιστα στα άτομα που φιλοξενεί το κέντρο, τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Πριν λίγο καιρό έγινα κοινωνός και από τον κύριο Φωτεινόπουλο, τον επικεφαλής γιατρό, αλλά και από τον πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, τον κύριο Χρήστο Λιβαδίτη, για κάποια προβλήματα τα οποία υπάρχουν, προβλήματα διαχρονικά, αλλά βασικό πρόβλημα ήταν το γεγονός ότι για την μεταφορά των παιδιών είχαμε μόνο την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη και αυτό το οποίο ζητούσαν οι γονείς ήταν να μπορέσουν να προσθεθούν και η Δευτέρα και η Παρασκευή για να διευκολυνθούν. Σε συνεργασία με τον διοικητή του νοσοκομείου, τον κύριο Γερόπουλο και βεβαίως και με τον κύριο Τσιγάρα, αυτό το ζήτημα επιλύθηκε πλέον 5 μέρες την εβδομάδα. Τα παιδιά μπορούν και μετακινούνται. Βρέθηκε δηλαδή η λύση. Επίσης έχουμε προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με προβλήματα υποδομών, με το βασικότερο την ανάγκη να μονωθεί η ταράτσα και αυτό θα το αντιμετωπίσει το νοσοκομείο Καβάλας, γιατί το κέντρο αυτό ανήκει στο νοσοκομείο της Καβάλας και βεβαίως θα κοιτάξουμε την γενικότερη ενεργειακή αναβάθμιση του κέντρου προς όφελος και των φιλοξενούμενων παιδιών αλλά και των εργαζομένων, να το εντάξουμε σε ένα ΕΣΠΑ, ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις κτηριακές του υποδομές. Θεωρώ σημαντικό να δούμε πώς θα μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε το συγκεκριμένο κέντρο, ένα κέντρο αποκατάστασης που, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, δεν είναι πολλά στην χώρα μας, είτε δημόσια, τα δημόσια άλλωστε είναι κατά βάση στην Αθήνα, αλλά και τα ιδιωτικά, τα οποία υπάρχουν ειδικά στη δική μας την περιοχή. Επομένως, θα πρέπει και η πολιτεία και η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά να σκύψουμε πάνω σε αυτό το πρόβλημα. Εγώ, κλείνοντας, θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω και τον κύριο Φωτεινόπουλο και τους εργαζόμενους και βεβαίως και το νοσοκομείο Καβάλας δια του κυρίου Τσιγάρα για την αντιμετώπιση αυτών των μικρών προβλημάτων που όμως είναι προβλήματα της καθημερινότητας των γονιών, είναι προβλήματα των παιδιών και εν τέλει το να μπορείς να αντιμετωπίσεις αυτά τα μικρά προβλήματα, προβλήματα της καθημερινότητας, είναι αυτά τα οποία κρίνουν, αν θέλετε, συνολικά τους πολιτικούς. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όλα τα προηγούμενα 4,5 χρόνια έχει επενδύσει στα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τα κέντρα και με την υγεία, αλλά χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια. Θα ήθελα ακόμη μια φορά να ευχαριστήσω τον κύριο Λαζαρίδη που και σε όλα τα χρόνια της πανδημίας ήταν εκεί δίπλα μας. Μας επισκεπτόταν κατά καιρούς. Η παρουσία του ήταν πολύ σημαντική γιατί έδινε θάρρος σε μια περίοδο που το νοσοκομείο πέρασε πολύ δύσκολα. Το αποδεικνύει ακόμη και σήμερα που όταν τελείωσε η πανδημία πάλι βρέθηκε ο ίδιος να ασχοληθεί με το πρόβλημα του ΚΕΦΙΑΠ. Δυστυχώς κάποια πράγματα μείναν πίσω και από την πλευρά του νοσοκομείου, γιατί τα 3 χρόνια αυτά ασχοληθήκαμε μόνο με την πανδημία. Δεν μπορούσαμε να ασχοληθούμε με κάτι άλλο. Υπάρχει διάθεση από το νοσοκομείο και από μένα, γιατί έχω θητεύσει εδώ ως εργαζόμενος, άρα ξέρω το χώρο και τα προβλήματα, και από τον καινούριο διοικητή, τον κύριο Γερόπουλο, που ευελπιστώ να είναι και διοικητής με όλο αυτό που γίνεται τώρα με τις κρίσεις, να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Ήδη για το θέμα της μόνωσης της ταράτσας θα βγει ένα μεγάλο κονδύλι, θα μονωθεί η ταράτσα, αυτό θα λυθεί. Τώρα για τα υπόλοιπα, σε συνεργασία με τον κύριο Λαζαρίδη πιστεύω ότι θα βγουν άκρες και υπάρχει και ένα πλάνο στο μυαλό μας χορηγιών από μεγάλες εταιρείες ώστε να λυθούν αρκετά προβλήματα. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Λαζαρίδη για την επίσκεψή του σήμερα στο κέντρο μας, που εστίασε στα προβλήματα που υπάρχουν. Και όχι μόνο εστίασε, την ευαισθησία που δείχνει σε αυτά τα άτομα που εξυπηρετούνται εδώ, αλλά και στην άμεση επίλυσή τους που ήδη ξεκίνησε με το θέμα του οδηγού και έπεται και συνέχεια σε συνεργασία και με τη διοίκηση του νοσοκομείου, τον κύριο Γερόπουλο και τον κύριο Τσιγάρα.